Κύριε Μπρόκο, στο τέλος, το τελική ευθεία πριν από τα Χριστούγεννα και η αγορά είναι έτοιμη να υποδεχθεί τους καταναλωτές. Έχουμε κρέατα, έχουμε αλλαντικά, έχουμε τηλεοικονομικά προϊόντα. Έχουμε κρέατα, έχουμε επάρκεια κρεάτων στα αρνιά και στα κατσίκια, αν και τα κατσίκια είναι πιο λίγα. Και όταν τα κατσίκια είναι πιο λίγα, όταν το κρέας είναι πιο λίγο, ανεβαίνει και πιο εύκολα η τιμή. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει επάρκεια στην τόπια αγορά και ο καταναλωτής, αν και φέτος είναι πιο τσιμπημένη η τιμή του αρνιού, εμείς πουλάμε στην τιμή των 6,5 με 7,20 αρνί και 7 με 8 κατσίχι. Είναι σίγουρα πιο τσιμπημένες οι τιμές με πέρυσι, διότι το κόστος παραγωγής έχει αναβεί κατακόρυφα, όπως ξέρετε, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει επάρκεια, ο καταναλωτής μπορεί να διαλέξει ποιοτικά προϊόντα, κρέατα και γαλακτοκομικά. Με βάση την εμπειρία σας, οι λασικιώτες με τι τρέφονται τα Χριστούγεννα πιο πολύ, αρνί, κατσίκι ή χείρο και υπουλερικά? Αρνί και μάλλον πρώτα χοιρινό και μετά αρνί. Και το χοιρινό τι τιμή έχει τώρα? Κοιτάξτε, αναλόγως από πού το παίρνεις και από πού είναι. Σημαίνεται, μπορεί να βρεις, πιστεύω, και από 6 ευρώ μέχρι 9-10 ευρώ. Κύριε Μπρόκο, αλήθεια, οι καταναλωτές πάντα απορούν από πού θα κάνουν καλύτερη αγορά. Τι προτείνει ο κτηνοτροφικός σύλλογος Βαστείου? Όπως πάντα, να προτιμούν τα κρεοπολία της γειτονιάς και να έχουν μια καλή σχέση με τον κρεοπόλη, και όταν κάτι δεν τους αρέσει να ρωτούν, και αν δεν τους καλύψει η απάντηση που παίρνουν από το κατάστημα, να μην το αγοράζουν. Δεν έχουμε λεφτά για πέταμα. Υπήρχαν θέματα με τις επιδοτήσεις, υπήρχαν καθυστερήσεις, υπάρχουν ακόμα συνάδελφοι σας οι οποίοι δεν έχουν δοθεί? Κοιτάξτε, τα χρήματα πρέπει να απόψε να φαίνονται τις β' δόσεις της επιδότησης. Τα χρήματα είναι, από ό,τι έχω ακούσει, δεν έχω πάει ακόμα και εγώ να δω, είναι πάλι πιο λίγα. Αλλά να το πω έτσι απλά, αν ο ΠΚΠ, η διοίκηση του ΠΚΠ με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν μία κόντρα, εμείς δεν φταίμε. Εμείς θέλουμε τα χρήματά μας και πρέπει να ξεκαθαρίσει άμεσα η κατάσταση. Είναι καθαρά θέμα κυβερνητικό αυτό. Γιατί τον πρόεδρο του ΠΚΠ η κυβέρνηση τον διόρισε. Άρα λοιπόν, είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο. Εμείς θέλουμε τα χρήματά μας και από εκεί και πέρα θα βρουν αυτοί.